σχεδόν αδύνατο να αντισταθεί στις ηλιόλουσες ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Ο ήλιος κάνει θαύματα στην ψυχολογία σου. Μην υποτιμάς όμως και τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής έκθεσης στην επιδερμίδα σου. Η φροντίδα μετά τον ήλιο είναι εξίσου σημαντική με την αντιλιακή σου προστασία. Οπότε, μόλις γυρίσεις από την παραλία ή την πισίνα, κάνε ένα δροσερό ντους. Θα σε απαλλάξει από το αλάτι, το χλώριο, την άμμο. Πιες άφθονο νερό για να ενυδατωθείς εσωτερικά. Ψέκασε το πρόσωπο και το σώμα σου με κάποιο καλό γεματικό νερό, παραδείγματος χάρη της αβένη, της λαρός ποζέ ή της ουριάς. Και βάλε φυσικά την after sun φροντίδα σου. Τι είναι όμως τα after sun? Είναι προϊόντα για τη φροντίδα του δέρματός σου μετά την έκθεση στον ήλιο. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν νιώθεις ή το βλέπεις το δέρμα σου κόκκινο, αφυδατωμένο, ερεθισμένο. Γιατί τα χρειάζεσαι? Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις απλώς την ενυδατική σου. Η αλήθεια είναι πως μια οποιαδήποτε ενυδάτωση είναι καλύτερη από το τίποτε. Τα after sun προϊόντα όμως είναι πιο ελαφριά από την ενυδατική σου κρέμα, τον ορό ή το γαλάκτωμα. Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, επομένως σε δροσίζουν χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα σου και δεν φυλακίζουν τη ζέστη σε αυτή. Σε τι μορφές θα βρεις τα after sun? Συνήθως σε γαλακτώματα, κρέμες, ορούς, gel, balm. Το καθένα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το γαλάκτωμα απορροφάται γρήγορα. Η κρέμα επιτρέπει απαλό μασάζ. Το τζέλ είναι πολύ δροσερό και ανακουφιστικό. Το μπόμ είναι πλούσιο ειδικά για αφυδατωμένες επιδερμίδες και συνήθως περιέχει και βούτυρο καριτέ. Οι ορεί προορίζονται για το πρόσωπο και το λαιμό και έχουν και αντιγυραντική δράση. Να προτιμήσεις τα after sun με άρωμα ή χωρίς? Αυτό εξαρτάται από το πόσο ευαίσθητη είναι η επιδερμίδα σου. Αν είναι πολύ ευαίσθητη, καλύτερα να το αποφύγεις το άρωμα. Το άρωμα δεν σου προσφέρει κάτι όσον αφορά στην επανόρθωση. Είναι μια απόλαυση των αισθήσεων όμως και σε προσκαλεί ή προκαλεί να χρησιμοποιείς με συνέπεια το προϊόν. Πόσο ωφελούν όμως την επιδερμίδα σου τα after sun? Σου προσφέρουν έντονη ενυδάτωση, θρέφουν την ταλαιπωρημένη αφυδατωμένη επιδερμίδα σου και παίρνουν τη φλόγωση. Δροσίζουν, αναζωογονούν, καταπραίνουν. Φρενάρουν και τη φωτογύρανση, γιατί κάποια από αυτά τουλάχιστον παρέχουν και αντιγυραντικά συστατικά. Καταπραίνουν τις κοκκινίλες και τα μικρά εγκάβματα από τον ήλιο. Παρατείνουν το ομοιόμορφο μαύρισμα και το κάνουν πιο έντονο. Επανορθώνουν και δυναμώνουν τον επιδερμικό φραγμό. Ποια είναι τα βασικά συστατικά που συνήθως περιέχουν τα after sun? Αλόι, αλουρονικό οξύ, γιαούρτι, έλαιο αργάν, έλαιο αβοκάντο, βιταμίνη ε και αγγούρι. Η αλόι είναι πλούσια σε νερό. Το 99% του βάρους αποτελείται από νερό. Έχει όμως και βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα. Το τζέλ της είναι σούπερ ενυδατικό, δροσιστικό και καθόλου λιπαρό. Καταπολεμά τις κοκκιτήλες και τους ερεθισμούς και τη δυσφορία από το ηλιακό έγκαυμα. Έχει φυσικά και αντιοξειδωτική δράση. Αναζωογονεί την επιδερμίδα σου και αυτό είναι πολύ αποτελεσματική κατά του ξεφλουδίσματος. Και σου προσφέρει άμεσα μια έντονη αίσθηση φρεσκάδας και δροσιάς. Το γελουρονικό οξύ από την άλλη ενυδατώνει βαθιά, συγκρατεί την υγρασία και επουλώνει. Δράσα σφουγγάρι που ρουφά νερό και το κρατά. Διεγείρει επίσης τους συνοβλάστες που παράγουν κολαγόνο και ελαστίνη. Κατά συνέπεια δρά ενάντια στην πρόωρη γύρανση, την εμφάνιση ρητίδων, χαλάρωσης και κυλίδων. Το έλαιο αβοκάντο θρέφει γιατί έχει ωμέγα 3 και 9 λιπαρά οξέα, καλμπάρει ερεθισμούς και βοηθά στην επούλωση. Η βιταμίνη ε ενυδατώνει και είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό. Το έλαιο αργάν προστατεύει την επιδερμίδα σου από τις επιθέσεις του περιβάλλοντος και τη φωτογύρανση. Το αγγούρι δροσίζει μια και αποτελείται και αυτό κατά 95% από νερό. Το γιαούρτι είναι πολύ πλούσιο σε προβιωτικά και ένζυμα που βοηθούν στην ενυδάτωση και επούλωση. Ειδικά το γαλακτικό οξύ που περιέχει έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Ανακουφίζει λοιπόν το φυδατωμένο και ρυθισμένο από τον ήλιο δέρμα και το δροσίζει. Παραδοσιακά είναι η πιο διαδεδομένη homemade συνταγή για τα ηλιακά εγκάβματα. Θυμάμαι τη μητέρα μου να κυνηγάει εμένα και την αδερφή μου να μας το απλώσει. Το γιαούρτι είναι και φυσική πηγή λακτώσης, πρωτεϊνών, μετάλλων και βιταμινών. Αυτά αυξάνουν τα επίπεδα ενυδάτωσης στα υψηλότερα στρώματα της επιδερμίδας σου, ενώ τα μέταλλα και οι βιταμίνες σου προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία, δηλαδή βοηθούν στη μείωση των σημαδιών γύρανσης. Πότε και πώς χρησιμοποιείς τα after sun? Το σωστό είναι να προηγείται ένα μπάνιο με απαλό καθαριστικό που ενυδατώνει παράλληλα. Το σκούπισμα το κάνεις ταμποναριστά με την πετσέτα για να μην ερεθίσεις το δέρμα σου. Απλώνεις αμέσως μετά γενναιόδορη ποσότητα στο πρόσωπο και το σώμα και κάνεις μασάζ με απαλές κυκλικές κινήσεις. Να μην το χρησιμοποιείς όμως το after sun σε ανοιχτές πληγές και να αποφεύγεις την περιοχή των ματιών.
Πριν το βάλεις, μπορείς να ψακάσεις με γιαματικό νερό πρόσωπο και σώμα για άμεση αίσθηση δροσιάς. Το δέρμα σου γίνεται απαλό και φωτεινό χάρη στο After Sun και σου επιτρέπει να διατηρείς και το κεφάλαιο της νεότητάς σου. Για ακόμη περισσότερη δροσιά μάλιστα, βάλ' το στο ψυγείο σου. Και έχω και ένα έξτρα bonus για σένα. Μια συνταγή σπιτική για ένα απαλό, καλό και αποτελεσματικό After Sun. Θα χρειαστείς το χυμό από ένα αγγούρι, 4 κουταλιές της σούπας γάλα καρύδας, 4 κουταλιές της σούπας χυμό αλόης. Αναμειγνύεις όλα τα υλικά σε μία φιάλη και τη διατηρείς στο ψυγείο. Δροσίζει απίστευτα και ανακουφίζει άμεσα. Να διευκρινίσω εδώ τέλος ότι η After Sun φροντίδα δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την αντιλιακή σου προστασία. Και σε παρακαλώ, μη σπαταλάς το ηλιακό σου κεφάλαιο. Αντίθετα, να το προστατεύεις όσο καλύτερα μπορείς. Αν σου άρεσε το βίντεο, αν έμαθες κάτι χρήσιμο σε αυτό, θα χαρώ πολύ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνεις like και να το κοινοποιήσεις, ώστε την άλλη εβδομάδα να είσαι καλά, να αγαπάς, να φροντίζεις τον εαυτό σου.